Σε μια πολύ γυναική κουβέντα θα περάσουμε τώρα, ε, που νομίζω αγγίζει πολλές από εμάς. Θα βάλω και εμένα, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Ε, αναφέρομαι στη συνέντευξη που κάναμε στη Ρούλα Σταματοπούλου, η οποία είναι μια πολύ γνωστή καταξιωμένη μακιγές. Είναι ένας άνθρωπος του δικού μας χώρου, αλλά στη συνέντευξη αυτή την αντιμετωπίζουμε σαν μια γυναίκα, ε, η οποία... Η οποία βίωσε το απόλυτο θαύμα. Ε, είναι μια γυναίκα η οποία ήθελε πάρα πολύ να αποκτήσει παιδί, ταλαιπωρήθηκε. Τα αρκετά. κατάφερε. Τα κατάφερε, είναι τρισευτυχισμένη, το νιώθει το θαύμα και το περιγράφει. Και αξίζει να την ακούσουμε όλες οι γυναίκε για αυτά που είπε στην Κατέρινα Νινιού. Γιατί η ηλικία τελικά, όταν μπορεί να βοηθηθεί. δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία. Είσαι διαφορετική και δεν είσαι και διαφορετική. Είσαι έτσι όπω έχω αφήσει, αλλά σε βλέπω τόσο πολύ ευτυχισμένη. Πιστεύει στο μυαλό σου, το έχει. Δηλαδή, Όχι, έχεις... κάθε μέρα λέω. Ο γιο μου, το κοιτάω, είσαι ο γιο μου. Είσαι ο μου, ξέρεις, για να το πιστέψω κι εγώ. Είχε πει κάτι για την ε, Παναγία τη Τίνου. Θα σε πάω λίγο αλλιώ. Πριν πάω στην Παναγία τη Τίνου, είχα πάει στη Σίμη στον uh, Μιχαήλ. Mm. Και του ζήτησα, και το λέω τώρα και να τριχιάζω. Πριν γνωρίσω τον Κωνσταντίνο, λέω, Μιχαήλ μου, λέω Άγιε, μου να μου φέρεις έναν άνθρωπο στο να κάνω οικογένεια. Του ζήτησα, δεν του έταξα. Περνάνε τα χρόνια και γνωρίζω τον Κωνσταντίνο και πάω στην Παναγία τη Τίνου. Και εκεί, όντω, έκανα το τάο και είπα ότι εδώ θα έρθω να βαφτίσω το παιδί μου. Πάλι δεν έδωσα όνομα όμως γιατί ήθελα να το βγάλω όπως θέλω εγώ. Ήρθε η ώρα, έπρεπε να δώσουμε ένα όνομα στο παιδί. Και <Κι> <Κι> έτσι, πολλέ φορέ, μου χάρη χάδεμακιλίζα. Αγγελάκι, αγάπη, μου, αγάγγελέ μου, άγγελο. Κολλάει το χέρι μου Κολλάει και, και το άγγελος κόλλησε. Και ένιωσα τη σύνδεση με το παιδί. Και λέω αυτό είναι το όνομά σου. Λέω, αφού κάθω, κάθομαι έτσι, το λέω και να τριχιάζω. Και συγκινούμε χρόνο, Είμαι με την κυλίτσα και λέω, Έτσι θες να σε πω. Λέω Άγγελο. Και έτσι βγήκε το Άγγελο. Θα με συγχωρήσουν κάποια άλλα, δεν ήξερα ότι λέγεται ο Μιχαήλ Αρχάγγελο και ότι είναι Άγγελο. Και, και τελικά βγήκε το όνομά του. Δηλαδή ήρθε, ήρθε και έγινε. Και έγινε το θέλημά του. Έγινε αυτό που ήθελε. Πώ το είχε ανακοινώσει τον Κωνσταντίνο, ότι καταρχήν που θέλω να μου πει συνέστημα. Δεν έγινε τυχαία. Το προσπαθήσαμε και δύο αρκετά. Και όπω πήγαμε με βοήθεια εξωσωματική. Όταν το κράτησε στο χέρι σου, το μωρό. Καταρχήν είχα το φόβο γιατί είχα μια αποβολή στου δύο μήνε. Ε, είχα το φόβο η μάνα μου το μαθαίσει στου τρει μήνε. Δεν το ήξερε κανεί. Σε ποιο μοιάζει το μωρό. Το μωρό μοιάζει στο Κωνσταντίνο, αλλά όσο μεγαλώνει, νομίζω ότι μοιάζει εμένα. Κάτια Ζυγούλη, Σάκη σου στείλαν λουλούδια. Εντάξει, ο Σάκη με συγκίνησε πάρα πολύ. Είναι ένα άνθρωπο ε, και συνεργάζομαι μαζί του. Η ψυχή του, η καρδιά του είναι ένα γλύκας. Τι σου είπε η Ελένη Μενεγάκη. Αυτή ήταν που με παρότρινε πιο πολύ και η Σίση, βέβαια, που έχει και τα δυο τσαγόρια, αλλά και η Ελένη έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο. Ήταν ο λόγο που αποφασίσαμε και οι δύο στο ότι δεν θα μπορέσω να την κάνω να είμαι δίπλα της στο πρωινό. Γιατί θέλει να κάνεις φόκου σε αυτό, θέλει να σε ήρεμη. Αυτό κατάλαβα, αυτό μου είπε και η Ελένη, κάνε φόκου εκεί και μην σε νοιάζει τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι όλα τέλεια από εδώ και πέρα. Εγώ ευχαριστώ. Ε, να πω κιόλας και στη Φέη καλή επιτυχία, καλή σεζόν και να σκίσετε. Μία κούκλα.